Με τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο του διεθνούς τύπου, ηλεκτρονικού αλλά και του έντυπου, βρίσκονται για άλλη μια ημέρα οι συνομιλίες Ελλάδας και πιστωτών της. Κοινή αίσθηση των σχολιαστών είναι ότι τα χρονικά περιθώρια ολοένα και στενεύουν, καθώς οι τεχνικού επίπεδου διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται να αποτελματώνονται χωρίς πολιτική παρέμβαση. Στην Ισπανική Δημόσια Τηλεόραση. El tema central de las conversaciones ha sido Grecia. Κεντρικό θέμα των συζητήσεων των 7 ισχυρότερων οικονομιών ήταν η Ελλάδα. Και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών πάγωσε τις προσδοκίες για κάποια συμφωνία. Ταυτόχρονα όμως, στην εφημερίδα El Mundo, με τίτλο «Πολιτική συμφωνία για την Ελλάδα», αναφέρεται ότι η Μέρκελ επιβάλλει σύμφωνο ανάμεσα στις κυβερνήσεις για να αποφευχθεί η στάση πληρωμών στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 5 Ιουνίου και πως μπορεί να επικυρωθεί από τώρα μέχρι την Κυριακή και θα εγκριθεί σε έκτακτο Eurogroup. Η Άγγελα Μέρκελ είπε αρκετά. Οι Υπουργοί Οικονομικών έχουν λάβει ήδη το μήνυμα των προϊσταμένων τους και σε κάποια περίπτωση εντολές για να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα με τρόπο τελεσφόρο τις επόμενες ημέρες. Το βρετανικό BBC World στην ανασκόπηση του πρωινού τύπου επιλέγει το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Daily Telegraph, που γράφει πως η ελληνική έξοδος από το ευρώ είναι τώρα δυνατή, σύμφωνα με την Christine Lagarde. Συγκριτημένα αισιόδοξο το άρθρο στο περιοδικό Economist υπό τον τίτλο «Ελλάδα και πιστωτές της, όταν η συζήτηση πρέπει να λήξει», αναφέρει ότι παρά το δυσίωνο κλίμα, μια συμφωνία παραμένει ακόμη η πιθανότερη έκβαση. Στην πορτογαλική κρατική τηλεόραση κάνουν είδηση το ότι οι Έλληνες πληρώθηκαν μισθούς και συντάξεις όπως προβλεπόταν. Ενώ λένε ότι δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν οι 4 δόσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica έχει τίτλο «Ελλάδα επιστρέφει ύφεση και συνεχίζεται η φυγή κεφαλαίων. Σε 3 μήνες έφυγαν 27 δισεκατομμύρια». Δεν υπάρχει ησυχία για την Ελλάδα. Κατρακυλούν στο ναδύρ 10 ετών οι καταθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Απρίλιο οι καταθέσεις νοικοκυριών και εταιριών έπεσαν στα 133,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 138,6 δισεκατομμύρια που ήταν τον Μάρτιο, στο ελάχιστο σημείο από το Σεπτέμβριο του 2004. Στην εκπομπή «Σφιγμός» του αμερικανικού καναλιού Bloomberg, ανάμεσα στις κορυφαίες ειδήσεις φιγουράρει το ότι η δήμερη σύνοδος Υπουργών Οικονομικών και Κεντρικών Τραπεζιτών του Ομίλου των 7 λήγει χωρίς κανένα σημάδι συμφωνίας για την Ελλάδα. Φαίνεται να επικρατεί ένα μείγμα απογοήτευσης και αγανάκτησης, γιατί κάθε φορά που η Ελλάδα λέει «είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία», ακούμε αυτό να αντικρούεται εδώ στη Δρέσδη. Την ίδια ώρα, πολλά γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν την έρευνα του Ινστιτούτου IFOP για την εφημερίδα Le Figaro, με τίτλους όπως «Οι Γάλλοι προτιμούν τον αποκλεισμό της Ελλάδας». Απαντώντας την ίδια ερώτηση τον Μάιο του 2010, 38% των ερωτηθέντων είπαν ναι και 62% όχι. Ερωτώμενοι τώρα εάν θα υποστήριζαν αποκλεισμό της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, στην περίπτωση που η Ελλάδα σταματούσε να αποπληρώνει το χρέος της στους Ευρωπαίους εταίρους, 64% των ερωτηθέντων απαντούν ναι και 36% λένε όχι. Το βρετανικό δίκτυο Sky News, τα σχόλια της Christine Lagarde περί ενδεχόμενου Brexit χαρακτηρίζονται ως απερίφραστη προειδοποίηση για τη σοβαρότητα της κατάστασης, αν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβεβαίωσε ότι η Αθήνα μπορεί να ζητήσει καθυστέρηση της πληρωμής στις 5 Ιουνίου, αν και δεν έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Το περιοδικό Business Insider αποφαίνεται πως ο οικονομικός εφιάλτης της Ελλάδας είναι χειρότερος από τη μεγάλη ύφεση των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία του 30. Το γερμανικό κανάλι NTV, μόνιμος τίτλος στις τελευταίες ημέρες, είναι «Για την Ελλάδα ο χρόνος μικραίνει». Καθώς, όπως μεταδίδεται, τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλει να επιστρέψει στις 5 Ιουνίου η χώρα είναι μόνο μία δόση από τις οφειλές πολλών δισεκατομμυρίων που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μέσα στο καλοκαίρι.